και θέλω κατευθείαν όμως να περάσουμε στο θέμα της 12χρονης και να μας πεις, Θεοδόση μου, ποιες είναι οι εξελίξεις. Να ξαναπώ ότι είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολείσαι από το Σάββατο που πρώτος το έβγαλες στη Real, αν δεν κάνω λάθος. Είσαι από πάνω, ποιες εξελίξεις έχουμε. Είναι ραγδαίες εξελίξεις, γιατί εδώ πια φαίνεται, και μάλιστα με έναν ιδιαίτερα έμπειρο αξιωματικό που έχει γνώση των ερευνών, με τον οποίο μιλούσα πριν από λίγο, μου έλεγε ότι κατά πάσα πιθανότητα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα οργανωμένο κύκλωμα παιδοφιλίας και παιδεραστίας. Και το σκεπτικό του ήταν το εξής, και θα το εκθέσω αμέσως. Δεν είναι δυνατόν μέσα σε μία εβδομάδα, εκείνη και τη ζωφερή εβδομάδα του Απριλίου, όπου με την απειλή όπλου οδηγεί το παιδί σε ένα δωμάτιο πίσω από το εμπορικό κατάστημα που διατηρεί στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών. Εμείς δεν θα πούμε την περιοχή, και έκανε ό,τι έκανε με το παιδί. Μέσα στην εβδομάδα απάνω, από τις έρευνες διαπιστώνουν οι αστυνομικοί ότι ήδη είχε φτιάξει λογαριασμό, παρακαλώ πολύ, σε μια συγκεκριμένη ανώνυμη πλατφόρμα, η οποία είναι διάσημη ανάμεσα σε παιδόφιλους και παιδεραστές. Κατά συνέπεια, εδώ συζητούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί βάσει σχεδίου. Μετά από αυτό, τι κάνει ο 53χρονος? Δημιουργεί προφίλ της μικρής σε όλα τα social media, με φωτογραφίες τις οποίες δεν μπορούμε να πούμε τι απεικονίζουν. Εκεί την εμφανίζει ως 16χρονη. Ο χρήστης στα social media που έμπαινε και μιλούσε στο inbox, δηλαδή στο δωμάτιο επικοινωνίας, για να το πω στα ελληνικά. Ο παιδεραστής. Ακριβώς. Ούτε χρήστης ούτε πελάτης. Νόμιζε ότι μιλούσε με μια 16χρονη, με ένα 16χρονο κορίτσι. Και πάλι, 16χρονών. Εννοείται. Όχι, δεν γιατί μιλούσε όμως με την 16χρονη, σε εισαγωγικά. Μιλούσε με τον 53χρονο. Αυτός κανόνιζε τα πάντα. Επίσης, το άλλο που τους έχει κάνει εντύπωση. Άρα εκμεταλλευότανε την εικόνα, τις φωτογραφίες, τα βίντεο που έβαζε έτσι το κοριτσάκι να τραβάει. Συνομιλούσε αυτός με τους, δεν ξέρω πώς να τους πω. Ας τους πούμε χρήστες, για να μην το με βαρύνουμε. Με τους παιδεραστές, ναι. Όχι, τι είναι. Ναι, παιδεραστές και παιδόφιλοι είναι, για να λέμε για τα πράγματα με και το όνομά. Και κανόνιζε τα ραντεβού. Ακριβώς. Η εξέλιξη είναι ότι μιλάμε για ένα οργανωμένο έγκλημα, ότι οργανωμένο. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή αν υπήρχαν και άλλα, το γνωρίζουμε αυτό, αν υπήρχαν και άλλα παιδιά που ίσως στο παρελθόν είχαν σχέση με το συγκεκριμένο, που ίσως εκμεταλλευότανε, κακοποιούσε σεξουαλικά και άλλα παιδιά. Αυτό το γνωρίζουμε. Είναι πολύ σωστή δηλαδή η απορία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται σε συνομιλία, έρχεται σε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις με 200 άτομα, προφανώς και είναι οργανωμένο, και λες, αναρωτιέσαι, το έκανε έτσι ξαφνικά μια μέρα, μια χρονιά, ή υπήρχε παρελθόν σε αυτό? Φαίνεται. Συγχωρείτε να ρωτήσω κάτι. Ναι, ο συγκεκριμένος εμφανίζεται ότι έχει τεχνογνωσία, γιατί έχει δημιουργήσει κάτι το οποίο μπαίνουν ανώνυμα όλοι αυτοί. Δεν θέλω τώρα, είμαστε στον τηλεοπτικό αέρα. Και το έχει δημιουργήσει, και λογικά η αστυνομία θα πρέπει να ερευνήσει αν υπάρχουν και άλλα τέτοια προφίλ και chat rooms. Αυτά δεν τα κάνει ένας άνθρωπος έτσι. Είναι η αποκάλυψη που κάναμε χθες από εδώ για τα 4-5 προφίλ. Είναι αυτά τα προφίλ τα οποία ήδη έχουν εντοπίσει, και αυτά τα οποία σας προανέφερα στη συνέχεια. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα οργανωμένο, όπως είπαμε, σχέδιο. Για τον λόγο αυτό φαίνεται ότι 4-5 άτομα έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, και φέρεται είτε να είναι συνεργοί του 53χρονου σε όλο αυτό το ζωφερό σκηνικό που έχει δημιουργηθεί. Είτε να έχουν κακοποιήσει και αυτοί, σωστά. Είτε να έχουν κακοποιήσει. Άρα είναι κοντά οι αρχές στην ταυτοποίηση 5 ανθρώπων. 4 ανθρώπων από τους 200. Ακριβώς. Εμπλέκεται και ένα ακόμα πρόσωπο, 42χρονος. Ο 42χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί, και μάλιστα εδώ είναι το συνταρακτικό, ότι στο κινητό του 53χρονου, ο 42χρονος που έχει συλληφθεί αναφέρεται ως πελάτης. Ο άνθρωπος αυτός έχει πιστοποιηθεί ότι δυστυχώς βρισκότανε με το παιδί, και φαίνεται να έχει βρεθεί παραπάνω από 2-3 φορές. Κακοποιητής και αυτός. Ακριβώς. Θα ήθελα να καλημερίσουμε την κυρία Σπασία Ταραχοπούλου, δικηγόρος της 12χρονης οικογένειας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Σκορδούλου. Καλημέρα. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Φαντάζομαι ότι ως δικηγόρος και σαν άνθρωπος και σαν γυναίκα είστε από πάνω. Ποιες είναι οι εξελίξεις?
Προσπαθώ να είμαι κοντά στην οικογένεια. Οι εξελίξεις είναι ότι ο κατηγορούμενος έχει πάρει προθεσμία και να απολογηθεί. Έχω επιστροφή, δεν ξέρω γιατί. Ακούω με επιστροφή, τέλος πάντων. Θα το κοιτάξουμε. Έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στην ανακρίτρια. Περιμένουμε την απολογία του, να δούμε τους ισχυρισμούς του. Και από εκεί και πέρα, εμείς σαν οικογένεια Δήμου, έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Πήραμε τη δικογραφία μόλις εχθές. Δεν έχω προλάβει να την μελετήσω όλη. Τη μελετούν οι συνεργάτες μου στο γραφείο, γιατί τέλος πάντων είμαι πολύ απασχολημένη. Και περιμένουμε τις εξελίξεις κι εμείς. Να δούμε αν θα κριθεί προφυλακιστέος, που θεωρώ ότι θα κριθεί προφυλακιστέος και αυτός και ο άλλος ο 40διάχρονος που έχει συλληφθεί μαζί του. Η μητέρα πώς είναι? Χάλια είναι και η μητέρα και ο πατέρας και τα παιδιά όλα και η μικρή ψυχολογικά πάρα πολύ άσχημα. Κοιτάξτε, πρόκειται για παιδιά, έτσι. Είναι 8 παιδιά στην οικογένεια, τα οποία από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο πηγαίνουν σχολείο, σπουδάζουν. Το μεγαλύτερο παιδί, το κορίτσι, έχει περάσει φέτος στο πανεπιστήμιο. Έχουν κοινωνικές συναναστροφές, έχουν τα φίλους τους, το σχολείο τους. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή τα στοιχεία τους, της οικογένειας έχουν δημοσιοποιηθεί και της μικρής έχουν γίνει γνωστά, βιώνουν αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και το παιδί βιάζεται για πολλωστή φορά. Και βέβαια, εμείς ως κοινωνία, ας μην μιλήσουμε γιατί το τι θα έπρεπε να κάναμε ως κοινωνία τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια, από τη στιγμή που συνέβησαν όλα αυτά. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, όσο διάβασα, είναι μια μητέρα η οποία δούλευε πάρα πολύ, ήταν πολλές οι ανάγκες, τα παιδιά 8. Για το τι γινόταν στη γειτονιά, στα καταστήματα, τα διπλανά καταστήματα και πώς ο κόσμος μίλησε ή στάθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και η κοινωνία από εδώ και πέρα πρέπει να προστατεύσουμε το κοριτσάκι. Και αυτή τη στιγμή, πάλι θα το πω, προστατεύουμε εδώ τον κύριο με τη γάτα. Δηλαδή βλέπουμε τη γάτα και δεν βλέπουμε τον κύριο. Θα έρθει αύριο μεθαύριο, δεν θα τον προστατεύουμε και μάλιστα με εισαγγελική. Ναι, αλλά σου λέει έχει βγει το όνομα. Και τα άλλα τα παιδιά, δηλαδή συνεχίζεται να βιάζεται και το κοριτσάκι και σήμερα που μιλάμε. Ναι, το κοριτσάκι αυτό έχει δεχθεί ψυχολογική υποστήριξη, μπορείτε λίγο να μου πείτε, γιατί λέμε όχι. Μέχρι στιγμής, κυρία Σκορδά, όχι. Αυτό είναι και ένα μεγάλο θέμα, είναι η έλλειψη του κοινωνικού. Τι εννοείται δεν έχει δεχθεί ψυχολογική στήριξη? Δεν έχει δεχθεί ψυχολογική στήριξη, δεν υπάρχει. Δηλαδή, δηλαδή πήγανε από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Κατόπιν παραγγελίας από το ανηλίκο, είδανε την οικογένεια. Μετά δεν έγινε τίποτα. Τώρα, στο διάστημα που μεσολάβησε αυτή τη μια εβδομάδα, δεν εμφανίστηκε κανένας ψυχολόγος. Μόλις βγήκε η υπόθεση στη δημοσιότητα, δηλαδή από την Κυριακή, που έγινε όλο αυτό το θέμα γνωστό, που έγιναν και οι συλλήψεις, εχθές πήραν πάλι από την κοινωνική υπηρεσία τη μητέρα και είπαν ότι θα τις διορίσουν ψυχολόγο. Εχθές. Κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί από το Σάββατο όλα τα site και όλες οι εκπομπές σωστά ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Και επί της ουσίας η βοήθεια προς το παιδί είναι μηδενική. Και από το κράτος και από όλους μας. Ζητώ συγγνώμη σε αυτό το παιδί. Καμία βοήθεια. Δηλαδή και εμείς χθες λέγαμε για αυτό το θέμα που δεν είναι μόνο εμείς. Όλοι αυτό συζητάνε στα σπίτια τους. Και σωστά όλη η κοινωνία. Και αυτό το παιδί αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία στήριξη που θα έπρεπε να είχε και οικονομική, γιατί είναι μια παράμετρος, την πολιτεία, είναι μια παράμετρος σημαντική, και ψυχολογική στήριξη. Σαφώς. Δηλαδή συνεχίζουμε, κοιτάξτε, απλώς να κουτσομπολεύουμε ένα θέμα χωρίς να είμαστε δίπλα σε αυτή την οικογένεια. Το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ, είναι σημαντικά όλα αυτά. Οι δικαστές έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, θα κάνουν αυτό που πρέπει και ευχόμαστε να βρεθούν και οι 200. Αλλά αυτή τη στιγμή, συγγνώμη λίγο Θοδός μου, μέσα από αυτή την εκπομπή, εγώ θέλω να πάμε λίγο πιο πραγματικά, ρεαλιστικά και ανθρώπινα να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια. Θέλετε να αναλάβω εγώ να έρθουν κάποιοι άνθρωποι, πολύ σοβαροί ψυχολόγοι να κάτσουν με το παιδί? Έχουν περάσει μέρες.
Πραγματικά όμως. Εγώ ήδη έχω κάνει κάποιες επαφές από κάποιες οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται και με άτομα από τα οποία έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και θεωρώ, σας ευχαριστώ πολύ για την προσφορά σας. Αναφέρεστε στο Λίζα. Όχι, όχι. Είναι κάποια άλλη οργάνωση. Ξέρει ο κύριος Φακενάκης. Είχε τον κύριο Φακενάκη εκεί, δεν άκουσα. Όχι, όχι. Τέλος πάντων. Ο κύριος Βουράκης. Ναι. Υπάρχουν κάποιες, έχω κάνει κάποιες επαφές τέλος πάντων και θεωρώ ότι θα βρεθεί το πρόσωπο, το κατάλληλο, ο κατάλληλος παιδοψυχολόγος. Συγγνώμη τώρα για το που παιδί με ακούτε και για έτσι. Χίλια συγγνώμη, αλλά έχετε απόλυτο το συζητάμε, έχετε αλλά θα έπρεπε να ήταν άνθρωποι μέσα στο σπίτι να στηρίζουν και το κοριτσάκι για να γιατί αυτό το πράγμα δεν τελειώνει σε μία μέρα, είναι ψυχοφθόρο. Δηλαδή, θα πρέπει ήδη να έχουν κινηθεί κάποιες διαδικασίες. Εσείς προφανώς, σαν δικηγόρος, τι παραπάνω να κάνετε. Αλλά νομίζω ότι, δεν ξέρω, και κάποιοι άνθρωποι μπορούν τώρα, αν ακούν, να είναι εκεί. Δηλαδή, είχαμε δήλωση από το Υπουργείο, δεν είχαμε δήλωση. Βέβαια, από τον κύριο Θεοδωρικάκο, ότι η έρευνα, από το Υπουργείο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ότι η έρευνα θα προχωρήσει μέχρι το τέλος και θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Να έχουμε και μια δήλωση, λίγο να βοηθήσουμε και την οικογένεια και οικονομικά. Η έλλειψη κοινωνικού κράτους δεν είναι μόνο σε αυτή την περίπτωση, όπως ξέρετε, κυρία Σκορδά. Έτσι, δυστυχώς, δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος. Δεν υπάρχει βοήθεια και για αυτούς. Χρειάζεται υποστήριξη ολόκληρη οικογένεια. Και χρειάζονται υποστήριξη. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειάζεται υποστήριξη ακριβώς όλη η οικογένεια. Και όχι μόνο το παιδί. Το παιδί πρωτίστως και μετά όλη η υπόλοιπη οικογένεια. Εγώ θα μείνω σε αυτό, στην ψυχολογική στήριξη που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η οικογένεια και το παιδί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω. Χωρίς δεν ψυχολογική ξέρω. Υποστήριξη στο παιδί, αν είναι δυνατόν. Αφροδίτη. Εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Δηλαδή το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά δεν είναι δυνατόν. Εγώ πίστευα ότι αυτή τη στιγμή στο σπίτι μέσα έχουν εγκατασταθεί ψυχολόγοι. Ειδικοί άνθρωποι να βοηθήσουν έτσι τα παιδιά, όχι, να βοηθήσουν τη μάνα, να βοηθήσουν το κορίτσι το οποίο κακοποιείται καθημερινά με διαφορετικούς τρόπους. Είναι αδιανόητο ότι δεν υπάρχει αντίδραση της πολιτείας και μέρημνα της πολιτείας, είναι ευθύνη της πολιτείας αυτή τη στιγμή, το παιδί να είναι απροστάτευτο και έρμεο της κλειδαρότρυπας. Και δεν είναι, και γιατί δεν μ' αρέσει το κατακλυτικό, δεν είναι ούτε στο ύφος μου ούτε η εκπομπή. Απλώς είναι αυτό το θέμα. Καθόλου δεν μου αρέσει. Απλώς αυτή τη στιγμή, επειδή ζούμε όμως και σε μια χώρα που είμαστε άνθρωποι, εγώ το πιστεύω και δεν θα σταματήσω ποτέ να το πιστεύω, εγώ αυτή τη στιγμή έχω 5 μηνύματα από πολύ γνωστούς ψυχολόγους, ψυχιάτρους, που λένε εμείς είμαστε εδώ για το κορίτσι. Το αναφέρω απλώς, γιατί... Τουλάχιστον να το κάνουμε πράξη εμείς, εφόσον δεν το έκανε πράξη και η λοιπόν, πολιτεία.